οι σιρήνες του πολέμου ήχουν ακατάπαυστα στην Ουκρανία, με τους πολίτες σε υπόγεια καταφύγια και σταθμούς του μετρό να επιχειρούν να κρατηθούν ασφαλείς. Τρομοκρατημένοι κάτοικοι του Κιέβου τα ξημερώματα, μετά από ένα εκοφαντικό θόρυβο, συνειδητοποίησαν ότι στις φλόγες τυλίχθηκε 9-όροφο κτίριο μετά από κατάρριψη, όπως υποστηρίζουν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ρωσικού αεροπλάνου. Οι εικόνες του φόβου και της αγωνίας των Ουκρανών, που σε ένα μεγάλο μέρος έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους, κατακλείζουν τα παγκόσμια ειδησιογραφικά πρακτορία που περιγράφουν λεπτό προς λεπτό την επέλαση των Ρώσων στην Ουκρανία. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά στιβαγμένοι σε ένα σωρό, αδυνατώντας να πιστέψουν τι έχει συμβεί, με λίγα πράγματα στα χέρια, απομακρύνονται από τα σπίτια τους με το φόβο για την επόμενη μέρα. Υπολογίζεται ότι μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι έχουν ξεριζωθεί, ενώ πολλές χιλιάδες έχουν ήδη περάσει σε γειτονικές χώρες, περιλαμβανομένων της Μολδαβίας, της Ρουμανίας και της Πολωνίας, ενώ με την σταδιακή εξάντληση σε καύσιμα, χρήματα και ιατροφαρμακευτικό υλικό, υπάρχει ο φόβος εξαναγκασμού έως και 5 εκατομμύρια άνθρωποι να εγκαταλείψουν τη χώρα. Στο διάγγελμά του τα ξημερώματα, ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επίθεση εναντίον της χώρας δείχνει ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα από τη Δύση δεν αρκούν. Ανέφερε ότι η Ουκρανία έχει αφαιθεί μόνη της, ενώ συμπλήρωσε ότι όσο νωρίτερα ξεκινήσει ο διάλογος, τόσο μικρότερες θα είναι οι απώλειες της Ρωσίας του Πούτιν. Ρωσία все одно доведеться рано чи пізно говорити з нами, говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії.